Ω ένα πρώτο βήμα, η ιδιωτικοποίηση του νερού στη χώρα μα χαρακτήρισε την ένταξη τη ΔΕΙΑΘ αλλά και τη ΕΙΔΑΠ στο Υπερταμείο. Η πρόεδρο των εργαζομένων στη Δημοτική Επιχείρηση ίδρυυση Αποχέτευση Δράμα, Σταυρούλα Σιμεωνίδου, η οποία παράλληλα είναι και υπεύθυνη του ανώτατου συνδικαλιστικού οργάνου, των ΔΕΙΑ, για θέματα ιδιωτικοποιήσεων. Τώρα, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που βάζει στο Υπερταμείο τι δύο μεγάλε επιχειρήσει ίδρυυση, των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης είναι ο προάγγελος για το τι μέλη γενέστε και παντού. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να ιδιωτικοποιηθούν μεγάλες επιχειρήσεις, να αντιμετωπιστεί το νερό ως εμπόρευμα και ως ένα προϊόν κέρδους και πλούτου κάποιων και εμείς οι μικρές τοπικές επιχειρήσεις να μείνουμε απ' έξω. Ε, βασικά μπαίνουμε σε αυτή τη λογική του νεοφιλελευθερισμού που δεν υπάρχουν δημόσια αγαθά, όλα είναι εμπορεύματα και όταν μιλάμε για το νερό και φτάνουμε στο νερό, φτάνουμε στον πάτο. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το νερό είναι ζωή, είναι απαραίτητο για όλους, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτό. Οι μεγαλύτερες Εξαθλειώσει λαών, υποδουλώσει, εθνικά συμφέροντα, γεωπολιτικά παιχνίδια έχουν παιχτεί με το νερό. Η κυρία Σimeonidou και οι υπόλοιποι συνδικαλιστέ των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψη αποχέτευση κρούν τον κόδωρο του κινδύνου, καθώ υπογραμμίζουν ότι σε περίπτωση που ιδιωτικοποιηθεί το νερό, το μοναδικό πράγμα το οποίο έχει να συμβεί είναι να βγουν χαμένοι οι πολίτε από πολλέ απόψει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το νερό είναι μια τρελά σταθερή επένδυση, no risk τη λένε στην αγορά και μάλιστα πάνε να το κάνουν με τη μορφή των ΣΔΙΤ που είχαν κάνει και στο Βερολίνο γιατί η Κεντρική Τράπεζα προτρέπει πλέον τις πολυεθνικές σε αυτό το μοντέλο γιατί να μάθουν οι πολίτες τι είναι. Όταν μου λένε ότι το 51% θα μείνει στο δημόσιο, αυτό είχε γίνει και στο Βερολίνο. Που σημαίνει τι. Παίρνει, Παίρνει τη διαχείριση η πολυεθνική γιατί μιλάμε για τεράστιες εταιρείε τα έξοδα και το κόστος των υποδομών μένουν στο δημόσιο. Ουσιαστικά βάζουμε κάποιον ταβάτζι να κερδίζει από το νερό μας με καταστάσεις εκβιασμού τρελές η παγκόσμια εμπειρία μας έχει δείξει ότι οι μεγαλύτερες επιδημίες πανούκλα, χολέρα στα τελευταία χρόνια έχουν προκύψει από ιδιωτικοποίηση του νερού. Μας έχει δείξει ότι οι νοικοκυριά που δυσκολευόταν να πληρώσουν το νερό έχουν μείνει χωρίς νερό. Μας έχουν δείξει ότι αραιοκατοικημένες περιοχές έχουν μείνει χωρίς νερό. Ταυτόχρονα η κυρία Σιμεωνίδου υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να υπάρξει αφύπνιση των πολιτών στο θέμα της ιδιωτικοποίηση του νερού, φέρνοντας μία σειρά από παραδείγματα όπως είναι αυτό της γερμανικής πρωτεύουσα, του Βερολίνου. Μπήκαν στο υπερταμείο. Τελειώσαμε, δεν τελειώσαμε. Τώρα ξεκινάμε. Γιατί αν παραδώσουμε και το νερό μας θα είμαστε ένας λαός που ειλικρινά μας αξίζουν όλα αυτά. Μας αξίζει να αφανιστούμε. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε, ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ, η Ομοσπονδία μας, ΠΟΕΔΕΙΑ που είμαστε 72 ΔΕΙΑ και κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα για ένα κίνημα σε κάθε πόλη, σε κάθε περιφέρεια, για να γίνει γνωστό ότι η υπόθεση του νερού είναι υπόθεση των πολιτών, δεν είναι υπόθεση συνδικαλιστών. Να μπουν μπροστά πολίτε, να μπουν επιστημονικά σωματεία, να μπουν οι γιατροί γιατί είναι θέμα δημόσια υγεία, να μπουν οι δικηγόροι. Αυτό το πράγμα θα το σταματήσουμε έτσι. Και σταμάτησε σε πολύ χειρότερε συνθήκε στη Βολιβία κάποτε, στην Κοντζαμπάμα. Αλλά σταμάτησε και ήταν η αιτία να φύγει και το Δουνουτού από εκεί. Το νεράκι μας λοιπόν, το νεράκι του Θεού που λέγανε οι γιαγιάδες μας, ας το περιφρουρήσουμε όλοι. Ετοιμάζουμε διάφορα πράγματα μετά από μια πανελλήνια συνάντηση που θα κάνουμε στην Αθήνα. Θα είμαστε συνεχώς σε ενημέρωση. Πιστεύω ότι οι δραμηνοί πολίτες θα περιφρουρήσουν το νερό.